φυσικά το Παιδινά, δύο παραδοσιακοί οικισμοί εδώ στα Ζαγοροχώρια. Πρόκειται για δύο χωριά τα οποία έχουν μια μεγάλη ιστορία πίσω τους. Τα Κάτω Παιδινά φημίζονται για τα πέτρινα λόνια, ενώ τα Άνω Παιδινά ήταν ο τόπος καταγωγής εθνικών ευεργετών. Χωριό με το απαράμιλο φυσικό κάλος. Είναι χωρισμένη στην Άνω και την Κάτω Βίτσα. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά και διαθέτει πλούσια αξιοθέατα. Μερικά από αυτά είναι τα σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ενώ μπορεί κανείς να θαυμάσει και το τοξωτό γεφύρι του Μίσιου, το οποίο για να το περπατήσεις θα χρειαστεί μισή ώρα. Αυτό το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1060 μέτρων. Από τα αξιοθέατα που μπορεί κανείς να θαυμάσει είναι το θέατρο Άγγελος Κίτσος, το οποίο βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά και η ιστορική μονή της Αγίας Παρασκευής, η οποία έχει θέα ολόκληρο το φαράγγι του Δίκου. Χωριά του Δυτικού Ζαγορίου. Βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων, όπως μπορείτε να δείτε εσείς αυτό το καταπράσινο λόφο με τα υπέροχα αυτά σπίτια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Φυσικά χαρακτηριστικό του χωριού είναι η πλατεία με τον πλάτανο, η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Βύρες ή κολυμπήθρες. Πρόκειται λοιπόν για ένα σπάνιο φαινόμενο, ειδικά όταν μιλάμε για βουνά. Βρίσκονται στο μονοπάτι που ενώνει τα δύο μεγάλα χωριά του Ζαγορίου, το Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο. Όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν κι εσείς, είναι φυσικές λίμνες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα νερά του ρέματος Ρογκοβού.
μεγάλο Πάπινγκο, δύο φημισμένα χωριά, δύο χωριά που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατοντάδες τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μου, υπάρχει αυτή η απίστευτη θέα, η οποία πραγματικά είναι μοναδική σε αυτά τα δύο χωριά. Είναι από τα πιο διάσημα χωριά εδώ στο Ζαγόρι. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 770 μέτρων στην κορφή ενός πλατιού βράχου, ο οποίος βρέχεται από τρεις μεριές από τον ποταμό Βοηδομάτι. Από εδώ λοιπόν η θέα στο Φαράγγι είναι ανεπανάληπτο, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, ακόμα και στα γύρω βουνά αλλά και στο Πάπινγκο. Φημίζεται για τα γεφύρια της. Ένα από αυτά είναι το ξαφουστό γεφύρι του Κόκορη, το οποίο είναι ένα μονότοξο γεφύρι μήκους 24 μέτρων και ύψους 13. Θαυμάστε το! Σε υψόμετρο 800 μέτρων. Το όνομά τους το πήραν από τα λουλούδια και από τα απορροφόρα δέντρα που είχαν οι κάτοικοι στις αυλές των σπιτιών. Ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα του χωριού είναι το λαογραφικό μουσείο, στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, του Αγάπιου Τόλη. Ενώ κάποιος μπορεί να θαυμάσει το ψηλό καμπαναριό στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Το χωριό που είναι χτισμένο σε δύο λόφους σε υψόμετρο 800 μέτρων. Εδώ πίσω μου είναι το ψηλότερο σπίτι εδώ στο Ζαγόρι, ύψος 13,5 μέτρων. Το χωριό που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1100 μέτρων είναι φημισμένο για τα υπέροχα αρχοντικά του. Είναι γενέτειρα σπουδαίων προσωπικότητων αλλά και αγιογράφων του 18ου αιώνα. Ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα του χωριού είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Το πιο ψηλό από τα Ζαγοροχώρια σε υψόμετρο 1340 μέτρων. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού είναι η σκάλα του Βραδέτο, που χρειάστηκε 20 ολόκληρα χρόνια για να κτιστεί. Εδώ βρίσκομαι στην πέτρινη εκκλησία της Γέννησης της Παναγίας, η οποία είναι κτίσμα του 1799.
πιο μελαγχολικό χωριό. Είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο χωριό εδώ στα Ζαγοροχώρια. Από τα αξιοθέατα που μπορεί κανείς να θαυμάσει είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Ο τάφος του ποιητή Ιωάννη Δηλαρά, καθώς επίσης και πάρα πολλά αρχοντικά παλιά. Μην ξεχνάμε ότι είναι η γενέτειρα του Κωνσταντίνου Ράδου. Σε υψόμετρο 960 μέτρων. Έχει θέα τα βουνά της Τύμφης και έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο παραδοσιακός οικισμός εδώ στα Ζαγοροχώρια. Ουσιαστικά μέσα σε ένα δάσος από οξιές, βελανιδιές και έλατα. Είναι ιδανικό για θρησκευτικό τουρισμό, ενώ κανείς όταν το επισκεφτεί δεν πρέπει να παραλείψει την επίσκεψή του στο μοναστήρι της Τούπενας.